Και τώρα να μας έρθει ο Δημήτρης Θεοδωσόπουλος, αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αντιπρόεδρος του ΕΦΠΡΑΤΗΝ και επικεφαλής της ομάδας Γεωμηθική. Θα μας μιλήσει για την Πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας και τη συμβολή της στην αναγέννηση. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο σύντομος, αν και θα χρειάζεται να πούμε μια αρκετά μεγάλη ιστορία για να καταλήξουμε να μιλάμε για την Πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας. Θα την αναφέρουμε επιγραμματικά. Είχαμε κάνει μεγαλύτερη ανάλυση κιόλας φέτος σε μια αντίστοιχη ομιλία για την πορεία της πλατωνικής παράδοσης μέσα από την κυκλοφορία των έργων του Πλάτωνα και πώς έφτασε όλη αυτή η παράδοση να παραμένει ζωντανή, να παραμένει ενεργή για να καταλήξει και να συμβάλλει σε στρατηγικό σημείο, μάλιστα σε πολύ δυνατό επίπεδο, να είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας για την γέννηση, στην ουσία την δημιουργία του φαινομένου αυτού που αποκαλέστηκε αργότερα αναγέννηση. Το πώς λοιπόν συνέβαλε όλη αυτή η πλατωνική παράδοση, οι άνθρωποι στην ουσία οι οποίοι ακολουθούσαν αυτή την παράδοση, στο να καταλήξουν να μας αφήσουν σαν μεγάλη παρακαταθήκη πολιτισμού την περίοδο αυτή της αναγέννησης. Η Πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα, το οποίο είναι στην ουσία μια σχολή φιλοσοφίας που ιδρύθηκε στην Φλωρεντία και λειτουργήσε όχι πάρα πολλά χρόνια σαν ένα σύνολο στην ουσία ανθρώπων οι οποίοι συναθρίζονταν και φιλοσοφούσαν από το 1463 που βλέπουμε μέχρι το 1492 και ξεκινώντας λίγο έτσι την παρουσίαση, τέσσερις κύριοι παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι έχουμε εντοπίσει και εμείς. Φέτος έχουμε εξελιχθεί λίγο, έχουμε και λέιζερ. Η πνευματική δραστηριότητα λοιπόν του Ιταλικού Βορρά γενικότερα εκείνη την περίοδο ήταν ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που βοήθησε στην ανάπτυξη, στην ουσία και στην κατάληξη στο να δημιουργηθεί μια πλατωνική ακαδημία με αυτό το όνομα, όχι σκέτο ακαδημία, των επιστημών της φιλοσοφίας. Αυτό ήταν το πιο κρίσιμο παράγοντα, η ύπαρξη λοιπόν αυτού του κόσμου εκεί στον Ιταλικό Βορρά. Το δεύτερο στοιχείο, πολύ σημαντικό επίσης για την δημιουργία της Ακαδημίας, ήταν φυσικά η προσωπικότητα του Πλήθωνα του Γεμιστού, του Γεώργιου Γεμιστού, ο οποίος αυτοαποκαλέστηκε Πλήθων, και η επαφή του με την Αυλή των Μεδίκων και αργότερα του Μαρτσίλιο Φιτσίνο. Και φυσικά η τρίτη σημαντική παράμετρος είναι η σύνοδος της Φεράρας και της Φλωρεντίας, η οποία στην ουσία δημιούργησε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για να ενωθούν αυτοί οι δύο κόσμοι, ο Ιταλικός Βορράς με τον Βυζαντινό κόσμο, ο οποίος είχε στις αποσκευές του τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, κυρίως μέσω του Πλήθωνα, και έτσι γονιμοποιήθηκε, δημιουργήθηκε ένας διάλογος ανάμεσα στους Λατίνους, όπως αυτοαποκαλέστηκαν, και στους Έλληνες, για τα θέματα που αφορούσαν και απασχολούσαν τους αρχαίους φιλοσόφους και μέχρι τότε κυρίως δεν ήταν πάρα πολύ γνωστά. Και το τέταρτο φυσικά στοιχείο για την ίδρυση της Φλωρεντινής Ακαδημίας ήταν η ίδια η οικογένεια των Μεδίκων, μια πολύ σπουδαία οικογένεια αριστοκρατική, θα δούμε στη συνέχεια περισσότερα για αυτούς. Παρ' όλα αυτά η κρίσιμη απόφαση των Μεδίκων να ασχοληθούν στην ουσία με τον πολιτισμό οδήγησε στο να φιλοξενήσουν και στα δικά τους κτίρια, όπως θα δούμε και συνέχεια, την σχολή αυτή και να ξεκινήσει έτσι λοιπόν όλη αυτή η ιστορία που έχουμε για την Πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας. Στη συνέχεια μπορούμε να περάσουμε πολύ γρήγορα, είχα βάλει κάποια αποσπάσματα, στην ουσία για να μην πάμε κατευθείαν στην εποχή της Φλωρεντινής Ακαδημίας, να κάνουμε μία μικρή γέφυρα, πολύ σύντομη βέβαια, από τον Πλάτωνα, ο οποίος γεννήθηκε, μεγάλωσε εδώ στην Αθήνα, δίδαξε όλη του τη ζωή σχεδόν, αν εξαιρέσουμε μερικά ταξίδια που έκανε σε αυτόν εδώ το χώρο, και είναι πολύ σπουδαίο που πραγματοποιείται και αυτή η εκδήλωση εδώ ακριβώς. Πιθανότατα κάπου εδώ δίπλα υπήρχε και το οίκημά του που έγραφε τους διαλόγους του, παραδίπλα εδώ στο πάρκο που περπατάμε και εμείς σήμερα περπατούσε με τους μαθητές του και δημιούργησαν και μας άφησαν αυτή τη μεγάλη παρακαταθήκη. Εδώ λοιπόν ξεκινάει ο μύτος του Πλάτωνα από τον ίδιο τον Πλάτωνα που ακολουθεί στην ουσία μετά με τον Σπεύσιπος, δεύτερος
διευθυντής Ακαδημίας, φυσικά ο Αριστοτέλης, ο οποίος δεν ήταν διευθυντής, έμεινε όμως εδώ στην Ακαδημία 20 χρόνια δίπλα στον Πλάτωνα και μόνο όταν πέθανε ο Πλάτωνας αποφάσισε να φύγει και να συνεχίσει δική του καριέρα. Ο Θεόφραστος φυσικά ακολουθεί, είναι μαθητής του Αριστοτέλη, αλλά τον βάζουμε σε αυτή τη σειρά, καθότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πλέον βεβαιωμένα όλο το σύνολο του πλατωνικού έργου, οπότε μέσα από αυτή την αλυσίδα των ανθρώπων, τον Ηλία αργότερα και τον Καλλίμαχο στην Αλεξάνδρεια αργότερα, όλο αυτό το σύνολο στην ουσία του πλατωνικού έργου περνάει από χέρι σε χέρι και από γενιά σε γενιά για να φτάσει, όπως είπαμε, με τον Καλλίμαχο στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος γράφει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, τους Πίνακες, όπως έμεινε γνωστό, όλος ο τίτλος είναι στη διαφάνεια, οι οποίοι στην ουσία ήταν οι τίτλοι, οι συγγραφείς και τα περιεχόμενα των όλων των σπουδαίων ανθρώπων που είχαν γράψει οτιδήποτε πριν από την εποχή του. Η συνέχεια όλου αυτού του μύτου προχωράει πλέον κυρίως μέσα στον κόσμο της Αλεξάνδρειας και τον Αλεξανδρινό κόσμο με μεταφράσεις, υπομνήματα. Κάποια ονόματα μπορούμε να κρατήσουμε είναι του Αριστοφάνη του Βυζάντιου, του Θράσιλου που πραγματοποιεί και την ταξινόμηση, που την παίρνει και ο Διογένης και την υιοθετεί. Μία σημαντική ημερομηνία είναι η πυρκαγιά της Ρώμης το 64 και το καινούριο χτίσιμο της βιβλιοθήκης που έχει ανάγκη πλέον για νέα βιβλία. Επομένως, όλος αυτός ο όγκος γνώσης και κύκλων ανθρώπων που συζητάνε και διαβάζουν αυτά τα βιβλία και τα πλατωνικά που μας ενδιαφέρουν τώρα μεταφέρεται πλέον στην Ρώμη εκείνη την εποχή, που εκείνη την εποχή είναι και η εποχή του Κικέρωνα, ο οποίος μας έχει αφήσει μεγάλες παρακαταθήκες. Περνάμε κάποιους, δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε όλους δυστυχώς. Κρατάμε μόνο τον Κικέρωνα, καθότι μας έδωσε δύο στοιχεία που συζητάμε και σήμερα. Όπως ανέφερε και ο Γιώργος, ο Σωκράτης ήταν γνωστός ως παππούς, ο Πλάτωνας ήταν γνωστός ως θείος, και αυτό το θείος μας το πρόσφερε ο Κικέρων μέσα από τα γραπτά του. Μάλιστα, στα λατινικά είναι Deus Ilenoster Plato, θείος δηλαδή με θήτα κεφαλαίο. Και φυσικά ο όρος Ακαδημία, ο οποίος και αυτός είναι του Κικέρωνα, που ονομάζεται πλέον από την Ακαδημία Πλάτωνος που βρισκόμαστε εδώ και καθιέρωσε πλέον το ύψιστο πνευματικό ίδρυμα κάθε χώρας να ονομάζεται Ακαδημία. Είναι ένας νεολογισμός του Κικέρωνα και τον έχουμε από αυτόν. Διάφορες σχολές οίκοι προωθούσαν τότε τα βιβλία και ξεκινάει μια έκρηξη υπομνημάτων από πάρα πολλούς Λατίνους τα επόμενα χρόνια, είμαστε πρώτο, δεύτερο, ένα μετά Χριστό. Υπάρχουν διάφοροι συγγραφείς που γράφουν υπομνήματα, όπως είπαμε, βιογραφίες για τον Πλάτωνα, σχολιάζουν. Επομένως βλέπουμε μια πολύ ενεργή κατάσταση πνευματική γύρω από αυτόν τον χώρο, έναν μύτο που βάζοντας τα ονόματα στη σειρά βγαίνει μία συνέχεια χωρίς διακοπές. Ο Θεμίστιος φυσικά προχωράμε. Ο Θεμίστιος είναι αυτός στην οποία στην Κωνσταντινούπολη είχε ιδρύσει και αντίστοιχα φιλοσοφία. Είχε διεύθυνε μάλιστα το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης που είχε και εκεί τα βιβλία και τα μετέφερε από τον τότε πάπυρο στην Περγαμηνή. Συνεχίζει λοιπόν να σώζεται αυτή η παράδοση. Έχουμε την τύχη να σώζεται το σύνολο του πλατωνικού έργου, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και πλέον με τον νεοπλατωνισμό γίνεται μια έκρηξη σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, γύρω από τον Πλάτωνα, στην Αλεξάνδρεια, στην Συρία φυσικά και στη Βόρεια Αφρική. Ανοίγουν πάρα πολλές σχολές γύρω από κάποιους πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι κουβαλάνε την πλατωνική παράδοση. Ο Ιάμβλυχος φυσικά κορυφαία φυσιογνωμία της εποχής. Σημαντικά γεγονότα είναι μεγάλες καταστροφές που γίνονται με τους Έρουλους και τους Βυσιγότητους, που κάθε τέτοια καταστροφή, όπως και η πυρκαγιά στην Αλεξάνδρεια και στη Ρώμη, σηματοδοτεί μετακινήσεις όχι μόνο ανθρώπων, αλλά πνευματικών ανθρώπων, βιβλίων, υλικών, καλλιτεχνημάτων σε άλλες περιοχές. Επομένως γίνεται μια διασπορά, με βία γεγονότα, αλλά παρόλα αυτά γίνεται αυτή η διασπορά της πνευματικότητας. Μια πολύ μεγάλη έρευνα που είχαμε κάνει με τον φίλο τον Θησέα, συνάδελφος,
και φίλος, για να ξετυλίξουμε στην ουσία αυτό τον μύτο των ανθρώπων, καταλήγει και συνεχώς προστίθονται καινούργια ονόματα σε μία... προσπαθούμε να κάνουμε και ένα πιο όμορφο σχήμα, προς το παρόν υπάρχει αυτό, μία αλυσίδα ανθρώπων γύρω από τον Πλάτωνα, που όπως βλέπουμε αφορά και τη Ρώμη και την Αθήνα και τη Μικρά Ασία και την Αλεξάνδρεια, τη Συρία, πάρα πολλές περιοχές, στην ουσία όλων τον τότε γνωστό δυτικό κόσμο, τον τότε γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου. Υπάρχει μία λοιπόν συνέχεια από όλους αυτούς. Ο Ιουστινιανός κλείνει τη σχολή εδώ, οπότε πάλι ένα ακόμα βίο γεγονός οθεί τους εναπομείνοντες πλέον εδώ νεοπλατωνιστές και πλατωνιστές να φύγουν και να πάνε και αυτοί σε άλλα μέρη, κυρίως στη Συρία, όπου αρχίζουν οι μεταφράσεις από Σύριους. Ήταν η πρώτη γλώσσα που μεταφράστηκε στην ουσία ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του έργου του Πλάτωνα. Η πρώτη μετάφραση που δεν είπαμε ήταν ένα άλλο σημείο που έκανε πρώτα ο Κικέρον, ήταν μετέφρασε στα λατινικά τον Τίμιο, που ήταν η πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο μετάφραση του Πλάτωνα, πέρα από τα αρχαία ελληνικά. Έχουμε πλέον και τα Συριακά, όπου μέσα από τους Σύριους, πολλά ονόματα και εκείνης της εποχής, προχωράνε για να φτάσουν στους Άραβες. Τα προχωράμε όλα αυτά. Είναι αντίστοιχα πολύ πνευματικοί άνθρωποι εκείνης της εποχής και στο Βυζάντιο, με τον Ιουλιανό φυσικά κορυφαίο, την Ιπατία στην Αλεξάνδρεια, η σχολή της Αλεξάνδρειας εδώ, της Γάζας. Έχουν δημιουργηθεί παντού, στην Πέργαμο, πάρα πολλές σχολές. Όλες αυτές τις περιοχές είναι που υπάρχουν φιλοσοφικές σχολές, που ξέρουμε ότι υπήρχε και πλατωνικό έργο. Αυτή είναι η εξάπλωση των Αράβων, ένα σχήμα εδώ, το πράσινο. Είναι στην ουσία, έχουν καταλάβει όλον τον τότε γνωστό κόσμο, αν εξαιρέσουμε την Ευρώπη, έχουν καταλάβει τον υπόλοιπο κόσμο. Επομένως, που ήταν στην ουσία, όπως είδαμε πριν, όλες οι τόποι που είχαν τέτοιες σχολές. Επομένως, γίνεται μια πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο και ευρύτερο εξάπλωση αυτού του πολιτισμού, αυτού της πνευματικής οδού, και μέσω στην ουσία των Αράβων πλέον, όπως ξέρουμε από το σχολείο, φτάνει πλέον στους Λατίνους. Έχουμε φτάσει πλέον 10ο-11ο αιώνα, 1200, μέχρι το 1000 περίπου, ξέρουμε ότι έχουν μεταφραστεί όλα τα έργα του και στα αραβικά. Είναι η τρίτη γλώσσα που μεταφράζονται. Προχωράμε για να φτάσουμε λίγο στην Ιταλία που μας απασχολεί. Εδώ έχουμε πάλι ονόματα 8ο-9ο αιώνας, θέλοντας να δείξουμε την συνέχεια και την μία συνέχεια όλης αυτής της παράδοσης. Μπαίνουμε στην Ιταλία περίπου το 1000 με τον Ιωάννη τον Ιταλό, που ασχολούνται όλοι αυτοί, τον Νικηφόρο τον Βλεμμύδη. Είναι η εποχή της πρώτης σταυροφορίας. Πάλι ένα βίο γεγονός, η σταυροφορία των Λατίνων, οθεί πάλι καινούργιο αριθμό ανθρώπων πνευματικών να φύγουν από την Κωνσταντινούπολη και να κατευθυνθούν και αυτοί σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ιταλία, όπου πλέον αρχίζουν και μαζεύεται αρκετός κόσμος, λόγω του ότι όλη η λεκάνη της Μεσογείου πλέον έχει περάσει, έχουν εμφανιστεί από καιρό οι Άραβες, έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα με τους χριστιανούς, έχει γίνει εισβολή στο Βυζάντιο από τους Λατίνους. Επομένως, αρχίζει και γίνεται ένα συγκεντρωτισμός στην Ιταλία, που και άλλα ονόματα εδώ, που οδηγεί στον 14ο αιώνα, που μας απασχολεί πλέον. Είναι 1300 περίπου, με 1399 ο 14ος, όπου στα μέσα της... Προχωράμε αυτά, είναι σε όλη Γαλλία, Αγγλία, έχει πάει παντού, και φτάνουμε εδώ στον Ιταλικό βορρά που μας απασχολεί, όπου εμφανίζεται η μορφή του Πετράρχη, ο οποίος ξέρουμε ότι το 1342 βρισκόταν στο Μιλάνο. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία, γιατί είναι τεκμηριωμένα μια ημερομηνία που ξεκινάνε να διδάσκονται τα ελληνικά σαν γλώσσα πλέον στον Ιταλικό βορρά. Ξέρουμε ότι ξεκίνησε κάποιες μεταφράσεις και φυσικά έκανε διδασκαλία όλων αυτών των πραγμάτων που διαπραγματευόταν μέσα από τις μελέτες του. Κυρίως ήταν πλατωνιστής, επομένως μπορούμε να πούμε ότι ο κύριος Άξονας που περιφερόταν και τα μαθήματά του ήταν γύρω από τον Πλάτωνα. Μάλιστα, σε κάπου αναφέρει ότι έχω στο σπίτι μου 16 βιβλία του Πλάτωνα ή και περισσότερα. Το είχε τονίσει αυτό. Με αρχή λοιπόν τον Πετράρχη αρχίζει πλέον και αποκτάει μια πιο συγκεκριμένη μορφή η αρχαία ελληνική παρουσία στον Ιταλικό βορρά, με μεταφράσεις όπως είπαμε και τα πρώτα μαθήματα. Ο μαθητής του, ο Λεόντιος Πιλάτος,
αρχίζει και αυτός μεταφράσεις της Ιλιάδας και άλλα πονήματα. Αρχίζει δηλαδή πλέον και βλέπουμε και απλώνεται σε πολλούς συγγραφείς και η διδασκαλία και οι μεταφράσεις. Ακολουθεί φυσικά η εμβληματική μορφή του Μανουήλ Χρυσολορά στο τέλος του 14ου αιώνα, ο οποίος ήταν και αυτό μια πολύ σημαντική στιγμή, η άφηξή του πλέον στην Φλωρεντία από το Μιλάνο, που τον είχε καλέσει ο Σαλούτσιο Σαλουτάτη. Αυτή είναι η φωτογραφία του Χρυσολορά. Ο Σαλουτάτη δεν υπάρχει σε φωτογραφία, γιατί έχει μπει δίπλα η φωτογραφία του κτηρίου που σώζεται μέχρι σήμερα, που είναι το περίφημο στούντιο της Φλωρεντίας, που είναι στην ουσία μια έδρα που ο Χρυσολοράς, ένας χώρος που δίδασκε ελληνικά, αφού ο Σαλουτάτη τον είχε καλέσει για αυτόν ακριβώς τον λόγο, και ιδρύθηκε με τον Χρυσολορά αυτή η έδρα της διδασκαλίας. Ήταν λοιπόν το στούντιο, ο προπομπός στην ουσία της Πλατωνικής Ακαδημίας. Ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα και πλέον εμφανίζονται πάρα πολλά ονόματα γύρω από τον χώρο αυτό, γύρω από το στούντιο, γύρω στη Φλωρεντία όλοι αυτοί, όπως ο Αουρίσπα, ο Λεωνάντο Μπρούνι και ο Ουμπέρτο Ντεσέμπριο, οι οποίοι δεν εμφανίζονται απλά, γράφουν, μεταφράζουν στα λατινικά, δηλαδή από τα αρχαία ελληνικά, και έτσι αρχίζει πλέον με τις μεταφράσεις αυτές, κυρίως οι λατινικές, να έρχεται πολύ κοντά σε ο Ιταλικός Βορράς που λέγαμε, στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, γιατί μπορούσε πλέον να το διαβάσει στην μητρική του γλώσσα τα λατινικά. Αυτό ήταν λοιπόν έτσι πολύ κάπως σύντομα και με μια ταχύτητα το κομμάτι του Ιταλικού Βορρά, το πώς έφτασε στην ουσία να υπάρχει αυτή η πνευματική δραστηριότητα σε εκείνη την περιοχή. Είχαν καταλήξει, όπως είπαμε, από διάφορες περιοχές με βία γεγονότα σε εκείνες τις περιοχές. Η Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας τώρα που πραγματοποιείται σε δύο πόλεις και σε δύο χρόνια, γιατί στη Φεράρα που ξεκίνησε ξέσπασε λωνοσία, οπότε έφυγαν και πήγανε στη Φλωρεντία, και αυτό πάλι το βίαιο γεγονός της αρρώστιας στην Φεράρα οδήγησε στην Φλωρεντία τη Σύνοδο, και έτσι γνωρίστηκε ο Πλήθων με την οικογένεια των Μεδίκων. Οι Μέδικοι γνώρισαν τον Πλήθωνα, μαγεύτηκαν. Έχουμε πραγματικά μαρτυρίες για το πόσο δυναμικός ήταν ο λόγος του Πλήθωνα, ο οποίος δεν είχε γράψει μέχρι τότε τίποτα, ό,τι έγραψε το έγραψε στο τέλος της ζωής του. Και πραγματικά μόνο με τον λόγο του και κυρίως με την αγάπη του για την αρχαία Ελλάδα και τον Πλάτωνα δημιούργησε ένα κύμα ακόλουθων εκεί πέρα και αγάπης για όλον αυτό τον κόσμο που δεν γνώριζαν μέχρι τότε οι Ιταλοί και ήθελαν πλέον να γνωρίσουν. Ο Πλήθωνας λοιπόν 1355 με 1452, ένα χρόνο μετά, ένα χρόνο πριν την άλωση, πεθαίνει. Είναι αυτός ο οποίος μας έχει αφήσει το «Εσμέν γάρ Έλληνες στο γένος, όπως και η φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί». Από τον Πλήθωνα το έχουμε. Είχε κέντρο του τον Μιστρά και προχωράμε. Και ξεκίνησε στην ουσία μια διαμάχη, μια πνευματική διαμάχη εκείνη την εποχή, ανάμεσα στους πλατωνιστές και στους αριστοτελικούς, η οποία ξεκίνησε από τον Πλήθωνα, γιατί έγραψε ένα βιβλίο σε ποιες είναι οι διαφορές του Αριστοτέλη με τον Πλάτωνα. Και μπήκανε τότε όλοι οι λόγοι της εποχής, νιώσαν ότι έπρεπε να απαντήσουν. Ο σχολάριος απάντησε, όπως βλέπουμε εδώ, ποιοι απαντήσανε υπέρ του Αριστοτέλη και ποιοι ήταν υπέρ του Πλάτωνος. Και φυσικά υπήρχαν πάρα πολλοί, όχι πάρα πολλοί, συγκεκριμένα δύο, οι οποίοι προσπαθούσαν να ισορροπήσουν τα δύο στρατόπεδα, με προεξέχοντα φυσικά τον Βυσαρίωνα, ο οποίος ήταν μαθητής του Πλήθωνα και μάλιστα ήταν δύο φορές υποψήφιος για πάπας. Επομένως, φανταζόμαστε τι θα μπορούσε να έχει γίνει ακόμα εκείνη την εποχή αν υπήρχε πλατωνιστής πάπας. Προχωράμε λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε κάποια ονόματα εδώ με τη διαμάχη. Παράλληλα εκείνη την εποχή δημιουργείται και μια νέα ακαδημία, Nova Academia, με τον Ιωάννη Αργυρόπουλο ως διευθυντή, πέρα από το στούντιο, για να έρθει πλέον, το 1354, λίγα χρόνια δηλαδή πριν, για να έρθει πλέον η εποχή που διδάσκεται η Πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας το 1463 από τον Μαρσίλιο Φιτσίνο, που ήταν ο γιος του γιατρού του Κόζιμο,
του μεγάλου πατριάρχη της οικογένειας των Μεδίκων, ο οποίος τον μεγάλωσε τον γιο του με αυτό το όραμα, με το να ηγηθεί μιας πλατωνικής ακαδημίας. Δεν τον επέλεξε τυχαία, τον ετοίμαζε από μικρό παιδί, τον είχε επιλέξει για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, κάτι που κατάφερε φυσικά με το 1463, και ο Φιτσίνο φυσικά είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μας άφησε το κορυφαίο έργο, το Πλατών, Ισόπερα Ομνία, για τους Λατίνους κυρίως, γιατί ήταν όλη η μετάφραση του Πλάτωνα πλέον από τα αρχαία ελληνικά, το σύνολο του πλατωνικού έργου, στα λατινικά. Επομένως, με την ίδρυση της Ακαδημίας και την δραστηριότητα αυτού του χώρου, πλέον οι Λατίνοι, ο δυτικός κόσμος, μπορεί να διαβάζει τον Πλάτωνα, τα αρχαία ελληνικά κείμενα και άλλα, γιατί μετέφρασε και άλλα, από τη μητρική του γλώσσα. Επομένως, τότε γίνεται η μεγάλη έκρηξη του πλατωνισμού και η μεγάλη έκρηξη κιόλας της αναγέννησης, όπως θα καταλήξουμε να πούμε, κυρίως γιατί οι Μέδικοι, εδώ έχουμε το σύμβολο των Μεδίκων, και ο κόσμος είχαν ένα όραμα. Ένα όραμα το οποίο προσπάθησαν να το πραγματοποιήσουν μέσα από την Ακαδημία. Δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, ούτε η δημιουργία της Ακαδημίας. Ήταν συμβάντα, όπως είπαμε, αυτοί οι τέσσερις παράμετροι που βρεθήκανε στον ίδιο χώρο, και θα ήταν δύσκολο να μην γίνει κάτι τέτοιο όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο πάθος για να τη δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν το όραμά τους βρέθηκαν μαζί. Ο Κόσμο είχε ένα όραμα με τη γνώση, με την αρετή, δημιούργησε την περίφημη βιβλιοθήκη των Μεδίκων, όπου αργότερα το 1300-1600 περίπου είναι η περίοδος της αναγέννησης που ξεκινάει. Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά της αναγέννησης, όπως είπαμε. Όπου αργότερα λοιπόν ο γιος του, ο Λορέντζο, αυτός ήταν ο κυρίος που όθησε την Ακαδημία, δημιούργησε, ήταν τραπεζίτες, είχαν δημιουργήσει πάρα πολλά παραρτήματα σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Και το πιο σημαντικό βέβαια με αυτή την οικογένεια δεν είναι ότι ήταν πλούσιοι, γιατί δεν τους θυμόμαστε ως πλούσιους τους Μέδικους, αλλά τους θυμόμαστε ως τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν όσο κανένας άλλος, όσο καμία άλλη οικογένεια, την αναγέννηση. Γιατί δεν είχε σημασία για αυτούς το πώς αποκτάνε τα λεφτά, αλλά αυτό που έμεινε σε εμάς ήταν το πώς θα σπαταλήσανε τα λεφτά τους. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί παρόλο ότι ήταν στον τραπεζικό χώρο, αποφάσισαν να έχουν ένα όραμα, και αυτό το όραμα το χρηματοδοτήσανε, και το αποτέλεσμα αυτού του οράματος ήταν φυσικά η αναγέννηση. Συζητάμε για το σπίτι των Μεδίκων, π.χ. για να δώσουμε και μια εικόνα, να συζητάει ο Μαρτσίλιο Φιτσίνο με τον Λορέντζο και τον Μικελάντζελο. 5 χρόνια ξέρουμε ότι έζησε ο Μικελάντζελο στο σπίτι τους. Είναι οι άνθρωποι που ξέρουμε όλοι σαν μεγάλοι καλλιτέχνες, σαν μεγάλοι γλύπτες, ζωγράφοι, όλοι γεννήθηκαν πνευματικά γύρω από αυτόν τον κύκλο, και μας άφησαν πάρα πολλά τεχνουργήματα, μερικά από αυτά τα δούμε συνέχεια. Αυτό εδώ είναι το μπαλκόνι στην ουσία που λειτουργούσε η Ακαδημία Πλάτωνος στην Φλωρεντία για πάνω από 50 χρόνια. Εδώ συγκεντρωνόντουσαν, εδώ μιλούσανε. Αυτό είναι το σπίτι απ' έξω. Υπάρχει σήμερα η Βίλα των Μεδίκων έξω από τη Φλωρεντία που φιλοξένησε την Πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας. Ο κήπος τους επίσης, που έχει και αυτό στα πρότυπα που δημιούργησε η ίδια η σχολή για την αρχιτεκτονική και για την δόμηση του χώρου και του τόπου. Ένας δεύτερος χώρος που λειτουργήσε η Πλατωνική Ακαδημία, όσο και αν φανεί παράξενο, είναι μια εκκλησία, η Αγία Μαρία των Αγγέλων στη Φλωρεντία, όπου σώζεται σήμερα αυτό το κομμάτι μόνο ο τρούλος της, που ήταν κομμάτι ενός μοναστηριού μάλιστα, το οποίο κάποιο κτίριο από το μοναστήρι σώζεται ακόμα και σήμερα. Όποιος πάει στη Φλωρεντία μπορεί να τα δει αυτά. Όπως είπαμε λοιπόν, και φτάνοντας λίγο προς το τέλος, σημασία, και γι' αυτό έχουμε αφήσει και ξέρουμε τους Μεδίκους, είναι γιατί με τον τρόπο που αποφάσισαν να σπαταλήσουν, να επενδύσουν στην ουσία τα χρήματά τους στον πολιτισμό. Έχει υπολογιστεί μάλιστα ότι τα χρήματα που έδωσαν τότε ήταν περίπου 500 εκατομμύρια σημερινά δολάρια. Οπότε φανταζόμαστε με ένα τέτοιο ποσό τότε δημιουργήθηκε η αναγέννηση, αυτό το κύμα που λέμε σήμερα, για να σκεφτούμε λίγο και σήμερα τις κατανομές, το που πάνε τα λεφτά που λέμε. Το προχωράμε αυτό, μετά από τη Φλωρεντία γίνεται μια μεγάλη έκρηξη πάλι σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, και φτάνοντας πλέον προς το τέλος με μερικές εικόνες για την αναγέννηση,
Έχουμε πλέον αυτά όλα τις γνωστές, τους γνωστούς πίνακες που λέμε, γεννιούνται όλη εκείνη την εποχή. Γιατί πλέον έχει δημιουργηθεί το όραμα του κόσμου εκείνου, που είναι η αγάπη για το ωραίο, η αγάπη για την δικαιοσύνη, για αξίες. Πλέον δεν είναι μόνο θεωρητική, οπτικοποιείται και στους τοίχους και στα πατώματα, αλλά και στις πόλεις τις ίδιες. Και έτσι μπορούμε να έχουμε αυτά τα τεχνουργήματα, όπως τη δημιουργία του Αδάμ, όπως λέμε, του Μιχαήλ Άγγελου, όπου αν και είναι θρησκευτικό το θέμα, μπορούμε να δούμε ότι έχει απίθανη καλλιτεχνική σημασία. Πολύ έχει ανέβει, μπορούμε να το πούμε πολύ λαϊκά, έχει ανέβει επίπεδο πλέον η θρησκευτική τέχνη. Έχουμε αντίστοιχα την σχολή των Αθηνών, του Ραφαήλ, εκείνης της εποχής και εκείνου του ιδεολογικού περιβλήματος, της αναγέννησης. Αντίστοιχα έχουμε τη γέννηση της Αφροδίτης από τον Μποτιτσέλη, πάλι εκείνη την εποχή. Είναι αυτή η εποχή που μας έχει αφήσει αυτές τις εικόνες που έχουμε μεγαλώσει όλοι μέσα από τα σχολικά βιβλία. Ο Δαβίδ, που πάλι είναι θρησκευτικό θέμα από την Παλαιά Διαθήκη, παρόλα αυτά, αν δεν σου πει κάποιος ότι αυτός είναι ο Δαβίδ, θα μπορεί να τον περάσει πολύ εύκολα για τον Απόλλωνα, π.χ., ή για τον Ανδριανό, ή για κάποιον αρχαίο Έλληνα ή Ρωμαίο. Είναι η εποχή που γέννησε, στην ουσία που δημιούργησε έναν Λεωνάρντο Νταβίντσι, και αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν, όχι κατά τύχη, αλλά επειδή τα σκέφτηκαν, τα σχεδίασαν, τα έγραψαν σε βιβλία, δημιούργησαν και τον χώρο τους αντίστοιχα, έτσι έχτισαν τις πόλεις τους με αυτές τις αρχές της ισορροπίας, της αρμονίας, γιατί πίστευαν ότι το εσωτερικό δεν αρκεί μόνο, χρειάζεται και το εξωτερικό για να υπάρχει όλο μια ισορροπία. Και έτσι έχουμε αυτές τις πόλεις σήμερα, τις αναγεννησιακές, που υπάρχει ένα όραμα υλοποιημένο, που άμα κάτσουμε να τις διαβάσουμε αυτές τις πόλεις, και όσοι έχουμε πάει σε τέτοιες πόλεις, μπορούμε να νιώσουμε, να θυμηθούμε μάλλον τι νιώσαμε και τι νιώθουμε σήμερα περπατώντας στην Αθήνα και στην Ακαδημία Πλάτωνος. Υπήρχε ένα σχέδιο λοιπόν για μια πλατεία π.χ., για το πόση απόσταση θα έχουν τα κτίρια, πόσο ύψος θα έχουν τα κτίρια, στο κέντρο θα υπάρχουν συντριβάνια, γενικά μια ποιότητα στον χώρο, τον κοινωνικό, του πολύ εκεί που κυκλοφορεί ο κόσμος. Δεν ήταν λοιπόν μια επιλογή, αυτό ήταν το όραμα των Μεδίκων. Δεν ήταν να φτιάξουν την αυλή τους, στην αυλή τους ένα συντριβάνι και να μαζεύουν τους φίλους τους να μιλάνε για φιλοσοφία. Θέλανε αυτό το όραμα να γίνει σε όλο τον κόσμο, στην πόλη τους κατά κύριο λόγο, και από εκεί έγινε και πήγε και σε άλλες πόλεις και που τις έχουμε σήμερα και τις χαιρόμαστε, όπως φυσικά είναι η Φλωρεντία, που είναι η μάνα αυτού του κινήματος, τον Duomo, που χτίστηκε πάλι εκείνη της εποχής. Είναι η αρχιτεκτονική πλέον που περνάει μέσα από την θεωρία στην πρακτική. Και κλείνοντας, φτάνοντας προς το τέλος, μπορούμε να σκεφτούμε αντίστοιχα το τι κόσμο δημιουργούμε, με αντίστοιχα με το τι χώρο δημιουργούμε και τι χώρο θέλουμε. Οπότε, θέλοντας να κάνουμε και αυτή τη σύνδεση, δεν πρέπει να ξεχνάμε που έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χώρος που κινούμαστε. Είναι στην ουσία ένα υλοποιημένο όραμα κάποιων ανθρώπων που σκεφτήκανε, και αντίστοιχα μπορούμε να επιθυμούμε και εμείς έναν χώρο καλύτερο, με πρώτο και κύριο να οραματιστούμε αυτόν τον χώρο και να προσπαθήσουμε να τον κάνουμε καλύτερο, για να έχουμε πόλεις όπως είναι αυτές που βλέπουμε και πηγαίνουμε και νιώθουμε ότι είναι ζωντανά μουσεία και πηγαίνουμε και τα φωτογραφίζουμε. Αλλά σημασία δεν έχει να δούμε στην ουσία τις πόλεις αυτές με τα δικά μας μάτια. Έχει σημασία να δούμε στην ουσία τις δικές μας πόλεις με τα μάτια εκείνων των ανθρώπων και να σκεφτούμε το τι όραμα θέλουμε να έχουμε για αυτή την πόλη. Αυτό είναι στην ουσία το επιστέγασμα και αυτό που αφήνει η αναγέννηση. Στην ουσία να υπάρχει ένα όραμα και άνθρωποι που έχουν πάθος για να το υλοποιήσουν, όπως συμβαίνει εδώ στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπου γίνονται μάχες χρόνια για να υλοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο όραμα, να αποκτήσει αυτός ο χώρος πραγματικά την αξία που του πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ.